Ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς βρέθηκε στην περιοχή της Κομοτηνής στο πλαίσιο εκδήλωσης για το νέο φορολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και εργασιακό τοπίο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Λογιστών και Φοροτεχνικών Ροδόπης. Καταρχήν, η χαρά μας είναι τελειώτη και μεγάλη. Είναι τρίτη φορά που ερχόμαστε εδώ για σεμινάριο. Έχω να πω το εξής: το ασφαλιστικό έχει πολλές παραμέτρους και μάλιστα πολλές ευνοϊκές παραμέτρους με τον τελευταίο νόμο που βοηθούν πάρα πολύ τον πολίτη. Παράμετρος πρώτη. Καταρχήν, έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν είναι μόνο η αύξηση στα 830 ευρώ, είναι το συν 10% στις τριετίες και είναι και αύξηση 31 επιδομάτων όπως το μητρότητας, της ανεργίας και ούτω καθεξής, που είναι ισοδύναμα με το κατώτατο μισθό. Το δεύτερο στοιχείο του ασφαλιστικού που είναι πάρα πολύ ευνοϊκό είναι ότι αυτή τη στιγμή κάθε συνταξιούχος που θέλει να δουλέψει και θέλει να εργαστεί γιατί βγήκε νωρίτερα στη σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάρει ολόκληρη τη σύνταξή του, ενώ παλαιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, κοβόταν το 60%, μετά αυτό έπεσε στο 30%, τώρα παίρνει ολόκληρη τη σύνταξή του και παράλληλα εργάζεται και δίνει ένα 10%. Αυτό σημαίνει από 150 μέχρι 350 ευρώ το μήνα ανάλογα με τη σύνταξή του. Το δεύτερο στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτοί που χρωστούσαν στο ασφαλιστικό. Χρωστούσαν λοιπόν χρήματα και τώρα το όριο για να πάρει κάποιος σύνταξή του είναι τα 30.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν παίρνει και τη σύνταξή του και παράλληλα αποπληρώνει το χρέος του. Το τρίτο και πολύ σημαντικό αφορά τις γυναίκες. Δηλαδή, επίδομα μητρότητας ίσο με τον κατώτατο μισθό λαμβάνουν οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα. Πλέον αυτό το επίδομα μητρότητας πάει και στις ελεύθερες επαγγελματίες γυναίκες, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, εμπόρους και αγρότησες. Να το κρατήσουμε αυτό. Δηλαδή, με τον κατώτατο μισθό πλέον το επίδομα μητρότητας πάει στα 830 ευρώ συν το επίδομα γέννας, το οποίο είναι από 2.400 έως 3.500 ευρώ. Έτσι λοιπόν για 9 μήνες ξεπερνάει τα 1.100 ευρώ κατά μέσο όρο μια μανούλα η οποία γέννησε και πρέπει να μείνει κοντά στο παιδί της. Αν η γυναίκα αυτή πρέπει να πάει στην εργασία της, τότε για 7 μήνες μπορεί να το πάρει και ο άντρας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι τα ορφανά. Για 7 μήνες μπορεί να το πάρει ο σύζυγος. 2 μήνες η γυναίκα, 7 μήνες ο σύζυγος. Υπό την προϋπόθεση να μην είναι άνεργος. Εδώ βάζει μια δικλίδα ο νόμος. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα ορφανά. Τα ορφανά στα 18 έχαναν το επίδομα. Κρίμα και άδικο από το Θεό. Θα παίρνουν το επίδομα μέχρι τα 24 χρόνια. Επίσης οι πρατηριούχοι έβγαιναν με βάση τον ΟΓΑ. Λάθος, γιατί πλήρωναν εισφορές οι οποίες ήταν για τα πρατήρια καυσίμων και αρκετά μεγάλες. Πλέον δικαιώνονται και αυτοί.